το συγκεκριμένο θέμα το υπερψηφίσαμε στην Οικονομική Επιτροπή, δεδομένου ότι πρόκειται για θέσεις εργασίας, για μόνιμες προσλήψεις στην περιφέρεια Αττικής. Προφανώς δεν θεωρούμε ότι τόσο οι 80 θέσεις που ενέκρινε τελικά το Υπουργείο Εσωτερικών, όσο βέβαια και οι 300 θέσεις που ζήτησε η περιφέρεια, ότι μπορούν να καλύψουν τις τεράστιες ανάγκες σε προσωπικό που υπάρχουν, οι οποίες ξεπερνούν τις χιλιάδες θέσεις, μιλώντας πάντα με βάση τις γενναίες θέσεις που αποτυπώνονται στον οργανισμό της περιφέρειας, ο οποίος είναι ούτως ή άλλως πίσω από τις ανάγκες. Τώρα, αναρωτιόμαστε, η Περιφερειακή Αρχή έκανε για να πιέσει. Ναι, τι έκανε η Περιφερειακή Αρχή για να πιέσει αυτός ο αριθμός να ανταποκρίνεται στο προσωπικό που χρειάζεται. Τι θέση παίρνει δηλαδή για την πολιτική στο ζήτημα των μόνιμων προσλήψεων, ας πούμε τη σημερινή, δεν είναι μόνο η σημερινή βέβαια, αλλά ας πούμε τη σημερινή κυβέρνηση. Τι έκανε για να πιέσει την κυβέρνηση για την επαρκή στελέχωση της περιφέρειας. Βγήκε πριν λίγο Περιφερειάρχης και μίλησε για την πολιτική των κομμάτων εξουσίας. Και τη σημερινή κυβέρνηση, της Νουδού. Του κόμματος δηλαδή της δικού σας παράταξης. Θα σας πούμε, δεν κάνετε τίποτα, δεν κάνετε τίποτα και η δικού σου παράταξη, γιατί συμφωνεί με την πολιτική αυτή. Συμφωνείτε με το επιτελικό κράτος που ιδιωτικοποιεί τις κοινωνικές υπηρεσίες, που συρρυκνώνει τις θέσεις ασίας, που δημιουργεί ένα κρατικό μηχανισμό στελεχών. Τώρα, επί του συγκεκριμένου, οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Είναι κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα με βάση την προκήρυξη από συγκεκριμένους κλάδους, χωρίς βέβαια να έχουμε καμία διάθεση να υποτιμήσουμε άλλους κλάδους. Για παράδειγμα, γιατροί, οι οποίοι στελεχώνουν τις διευθύνσεις δημόσιας υγείας, του υγειονομικού ελέγχου κτλ. Δηλαδή, αφορούν στην προστασία της δημόσιας υγείας, με τους εμβολιασμούς, με την εφαρμογή των προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής, πόσο μάλλον σε αυτές τις υγειονομικές συνθήκες, στις συνθήκες δηλαδή πανδημίας. Υπηρετούν μόνο 30 γιατροί. Οι καινές θέσεις είναι 60, η περιφέρεια ζήτησε 16 και πόσες τελικά δόθηκαν, 4. Τεχνολόγια επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας. Αυτοί δηλαδή που διενεργούν υγειονομικούς ελέγχους στην Αττική, ελέγχουν και γνωμοδοτούν για την αδειοδότηση καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και πολλά άλλα. Οι καινές θέσεις στην κατηγορία ανέρχονται στις 70. Ζητήθηκαν 36, δόθηκαν 16. Τεχνολόγοι τροφίμων, οι οποίοι διενεργούν τους ελέγχους τροφίμων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Αττική. Υπηρετούν μόνο 24 υπάλληλοι. Οι καινές θέσεις είναι 24, η περιφέρεια ζήτησε 8 και δόθηκαν τελικά 2 θέσεις. Και το σύνολο των γεωτεχνικών, κτηνίατρα, γεωπόνοι, δασολόγοι, γεωλόγοι, που εργάζονται σε υπηρεσίες αρμόδιες από τη διενέργεια ελέγχων που σχετίζεται άμεσα με την υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Πυροπροστασία, πολιτική προστασία, αντιπλημμυρική προστασία είναι 119 καινές θέσεις. Η περιφέρεια ζήτησε 30 και πήρε 10. Δεν συζητάμε για καθαριότητα και φύλαξη. Καμία ανοίξη δεν γίνεται στην προκήρυξη. Θα μπορούσαμε βέβαια να βρούμε αντίστοιχα παραδείγματα για όλους τους κλάδους που στελεχώνουν κρίσιμες υπηρεσίες για την προστασία της υγείας και της ποιότητας της ζωής του λαού της Αττικής. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα οδηγούμασταν στο ίδιο συμπέρασμα. Και ποιο είναι αυτό? Ότι οι υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής είναι τραγικά υποστελεχωμένες, δεν υπάρχει εξοπλισμός, οι ανάγκες παραμένουν τεράστιες και ο μεγάλος χαμένος τελικά είναι ο λαός της Αττικής που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από τις υπηρεσίες της περιφέρειας. Οι λύσεις που επιλέγει και αυτή η Περιφερειακή Αρχή, σε ευθυγράμμιση βέβαια με την κυβερνητική πολιτική, είναι είτε από τη μία υπεραιτέρω χειροτέρευση των σχέσεων εργασίας και βλέπουμε να καλύπτονται πάρα πολλά κενά με τετράμινα, εξάμινα, οχτάμινα με κοινοφελίτες, άθλιες εργασιακές σχέσεις δηλαδή, και από την άλλη η παράδοση όλο και περισσότερων υπηρεσιών στους εργολάβους, κρίσιμων υπηρεσιών. Επιπλέον, παρατηρήθηκε το εξής: για κάποιες θέσεις το προσοντολόγιο είναι τόσο αναλυτικό που σχεδόν αντικατοπτρίζει συγκεκριμένα πρόσωπα. Μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για φωτογραφικές θέσεις. Αρχαιολογώντας τώρα, από τις θέσεις προκήρυξης, 8 από τις θέσεις πιέρσου διοικητικού οικονομικού, οι οποίες είναι άνευ ειδικότητας, δεν διευκρινίζεται ούτε σε ποιες υπηρεσίες αφορούν, άρα δεν διευκρινούνται και τα καθήκοντα. Παρ' όλα αυτά, ζητούνται 5-7 χρόνια προϋπηρεσίας στα καθήκοντα αυτά, ενώ ζητούνται και συγκεκριμένοι τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών. Η ειδικότητα είναι συνυφασμένη με τον κλάδο, είναι συνυφασμένη με το πτυχίο. Εκτός των άλλων, λοιπόν, φαίνεται ότι η Περιφερειακή Αρχή τρέχει και εδώ να προλάβει την εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής, απαξιώνοντας τα περαιτέρω τα πτυχία. Άλλο παράδειγμα που βγάζει μάτι, το προσοντολόγιο για τον οδοντίατρο. Τι ακριβώς εξειδίκευση απαιτείται για να μπαίνει σαν υποχρεωτικό προσόν να έχει διανύσει 6 μήνες σε ΟΤΑ Β' βαθμού. Δεν θα μπορούσε απλά να μορφωθείται η εμπειρία χωρίς να αποκλείει όποιον θέλει να κάνει αίτηση. Για όλους τους παραπάνω λόγους, και αν και μιλάμε για σταγόνα στον ωκεανό, πρόκειται για μόνιμες προσλήψεις, εμείς θα ψηφίσουμε λευκό.